or screaming into the canyon at the moment. Γεια σας, είμαι η Εύφη, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δημιουργήσουμε μαζί αυτή την απίστευτη καλοκαιρινή τσάντα. Την τσάντα Clear με χεράκι χούφτα που έχει δημιουργήσει για μας το Hadebrand και η Κατερίνα μας. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να την δημιουργήσουμε αυτή την τσάντα. Όσες φίλες είστε κοντά μου στο Facebook, θα είδατε τη χαρά μου μια μέρα που γυρνώντας από τη δουλειά, βρήκα πακέτο, το άνοιξα και βρήκα μέσα αυτό το kit, δώρο από την Κατερίνα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω, ώστε να σας δώσω να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, γιατί πράγμα μιλάμε. Είναι η απόλυτη καλοκαιρινή τσάντα, η ποιότητά της είναι άψογη. Και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα την ευχαριστηθείτε στη δημιουργία της, αλλά θα την ευχαριστηθείτε και όλο το καλοκαίρι κρατώντας τη, γιατί είναι μια τσάντα πολύ chic, πολύ χαρούμενη, καλοκαιρινή, βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ενθουσιάστηκα με το κόκκινο, γιατί είναι το κόκκινο που μου αρέσει, το έντονο της φωτιάς. Έρχεται με δύο, το συγκεκριμένο kit, έρχεται με δύο νήματα τριπολίνο. Ανάλογα λοιπόν το χρώμα που θα επιλέξετε, έχει και το κατάλληλο νήμα και την ποσότητα που θα είναι αρκετή για να δημιουργήσετε αυτή την τσάντα εσείς. Στέλνουν επίσης μαζί και αυτά τα ποδαράκια που είναι για να τελειώσουμε μετά τα πλαϊνά, θα δείτε στην πορεία πώς θα το κάνουμε, πόσο εύκολο και απλό είναι. Το συγκεκριμένο kit λοιπόν έχει αυτά τα στρογγυλά χεράκια. Έχει εσωτερικό τσεπάκι, άρα το πλεκτό κομμάτι μας πρέπει να γίνει απ' έξω, να αγκαλιάσει το PVC. Επειδή είδα και στην ομάδα του Hadebrand ότι κάποιες κυρίες ρωτάνε τι υλικό είναι, αν είναι γερό, θα σας πω ότι καταρχήν δεν είναι ακριβώς διάφανο, δείτε το. Είναι πολύ γερό υλικό, το βασικότερο είναι οι διπλές ραφές εδώ στα χεράκια. Είναι πάρα πολύ γερά τα χεράκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στο κράτημα. Είναι πολύ στιβαρή τσάντα. Να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται με αυτή την τσάντα. Κάποιες κυρίες που την είδαν στο κατάστημα, βλέποντας αυτό εδώ, την καμπύλη που κάνει από εδώ και τα κοψίματα που θα χρειαστούν για αυτό το κομμάτι, ίσως να σκέφτηκαν ότι είναι λίγο δύσκολο να πλεχτεί. Δεν είναι ένα ίσιο κομμάτι, έχει τα κοψίματά του και τις καμπύλες του. Όμως σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε την τσάντα Clear. Να πούμε λίγο τις διαστάσεις για να έχετε μια εικόνα. Ο πάτος της είναι 30 εκατοστά. Με τις ραφές, με αυτά τα πλαϊνά πάει στα 32, 30 εκατοστά όμως. Το ύψος της είναι 32 εκατοστά. Και το πάνω κομμάτι, που μας ενδιαφέρει κιόλας, είναι 50 εκατοστά. Μία μεγάλη λοιπόν τσάντα, καλοκαιρινή, που θα μας αλλάξει τη διάθεση και θα φωτίσει τις μέρες μας. Λοιπόν, προφανώς για να είμαι έτοιμη να σας πω πώς θα γίνουν τα κοψίματα, πώς θα ταιριάξει αυτό το κομμάτι πάνω στη τσάντα, οι καμπύλες του, έκανα το ένα κομμάτι εγώ. Δείτε το, ένα ίσιο κομμάτι μέχρι εδώ με αυτή την πλέξη και εδώ στο τελείωμα που χρειάζονται οι μειώσεις που πρέπει, μέσα σε 10 λεπτά το πολύ θα τις έχετε κάνει. Να το, όταν θα ενώσουμε την τσάντα μας στις τρυπούλες, να τα και καμπύλες,
Όταν θα ενώσουμε λοιπόν, όλο αυτό θα στρώσει και θα αγκαλιάσει την τσάντα μας. Πιστέψτε με, το αποτέλεσμα είναι υπέροχο και θα το ευχαριστηθείτε απίστευτα. Λοιπόν, καλή πλευρά του πλεκτού, εγώ θεωρώ αυτή που φαίνεται η σειρά με τα άριχτα. Αν προσέξετε, αυτή η σειρά με τα άριχτα είναι η καλή. Ξεχωρίζουμε πώς είναι. Και από την ανάποδη φαίνονται τα ποδαράκια. Εάν δεν σας αρέσει και θέλετε την άλλη πλευρά, επιλέξτε την άλλη. Εγώ επέλεξα αυτή. Παίζει ρόλο όμως στο να αποφασίσουμε από την αρχή ποια πλευρά θέλουμε και για το τελείωμα, για να έρθει και να γίνει από τη σωστή πλευρά και για το πώς θα ξεκινήσουμε την επόμενη πλευρά, τη δεύτερη. Αφού κάνουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι με τον τρόπο που θα σας δείξω, γυρίζουμε το πλεκτό μας και ξαναρχίζουμε να πλέκουμε από εδώ. Δεν θα κάνουμε δηλαδή άλλη σειρά καινούργια, αρχική αλυσίδα με άριχτα, θα ενώσουμε κατευθείαν εδώ πάνω και θα σηκώσουμε το κομμάτι. Άρα εγώ ξεκινάω τώρα το δεύτερο, εσείς θα είναι σαν να ξεκινάτε το πρώτο σας. Και μετά θα κάνετε ακριβώς το ίδιο με αυτό που θα κάνω εγώ τώρα. Το νήμα τριπολίνο στη συγκεκριμένη τσάντα, εγώ το έπλεξα με βελονάκι νούμερο 4, γιατί δεν την ήθελα πολύ αραιή, τη θέλω πιο στιβαρή. Θα κάνετε λοιπόν την αρχική σας αλυσίδα με 60 πόντους στο πρώτο κομμάτι. Στο δεύτερο ξεκινάτε τώρα έτσι, υπάρχουν ήδη 60 πόντοι. Και πλέκουμε εδώ πάνω τα άριχτα. Ξεκινώντας την αρχική σας αλυσίδα, ρίχνετε λοιπόν 60 πόντους και γυρνάτε στην επόμενη σειρά και στις επόμενες 6, κάνοντας απλά άριχτα. 60 άριχτα. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, πλέκουμε. Αυτή η σειρά εδώ είναι αυτό το κομμάτι, στον πάτο, το κέντρο δηλαδή, όπως είναι η ραφή της τσάντας, είναι και η ένωση στο πλεκτό μας. Βάζω και ένα σημάδι εγώ, για να μην χρειάζεται να μετράω, να θυμάμαι ότι εκεί είναι. Μπλέκεται λοιπόν 7 σειρές με άριχτα ποδαράκια και τους πόντους που σας είπα. Αφού έκανα λοιπόν και την 7η σειρά, 7 σειρές, είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού μου. Οι κυρίες που κάνουν το πρώτο κομμάτι, τώρα στην 8η σειρά ξεκινά το σχέδιο. Οι κυρίες που είναι στο δεύτερο κομμάτι όπως εγώ, θα πρέπει να προσέξουν τελειώνοντας την 7η σειρά να είναι στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Αν ξεκινήσατε κι εσείς από εδώ που ξεκίνησα εγώ, είσαστε ok. Να δούμε λίγο τις διαστάσεις. Αυτό το κομμάτι που δημιουργήσαμε, ο πάτος, είναι περίπου 48 εκατοστά, όσο είναι δηλαδή το άνοιγμα της τσάντας επάνω, και 10 εκατοστά είναι το φάρδος του πάτου μας. Αυτός είναι ο πάτος μας. 48 εκατοστά, γιατί και με την περιμετρική σειρά θα φτάσει τα 50 που είναι η τσάντα μας. Επίσης, δείτε λίγο, βλέπετε που είναι στραβό. Άλλη συμπεριφορά έχει το πλεκτό κομμάτι που έχει τρύπες και είναι πιο χαλαρό και άλλη συμπεριφορά έχει το κομμάτι που έχει άριχτα. Οι μετρήσεις μου είναι για να τεντωθεί το κομμάτι και να μπει και να στρώσει όμορφα πάνω στην τσάντα. Γι' αυτό μη σας ανησυχήσει αν δείτε ότι και εσάς δεν είναι ακριβώς ίσιο το πάνελ σας, θα στρώσει μετά πάνω στην τσάντα όμορφη. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει διαφορετική πλέξη. Άλλο είναι οι τρυπούλες και άλλο είναι τα άριχτα. Επίσης οι μετρήσεις μου είναι για να τεντωθεί, να δείξει το σχέδιο. Αν κάνουμε παραπάνω σειρές θα μαζέψει και
θα χαθούν τα τετραγωνάκια μας. Εγώ το θέλω τεντωμένο το σχέδιο. Πάμε λοιπόν. Μία λυσίδα στον αέρα για την 8η σειρά. Γυρίζουμε. Είμαστε από την ανάποδη πλευρά. Και από την ανάποδη ξεκινάμε στην πρώτη φυλιά ποδαράκι. Δεύτερο. Τρίτο. Εγώ επέλεξα να κάνω 3 ποδαράκια στην αρχή, επειδή ενώνουμε στο πρώτο και θέλω να μου μένουν 2 καθαρά για το σχέδιο. Θα μου έμενε ένα και θα ήταν διαφορετικό αν έκανα 2. Καθαρό λοιπόν θα μείνει με 2 ποδαράκια. Αφού κάναμε λοιπόν τα 3 ποδαράκια τα αρχικά, κάνουμε 2 αλυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 2 πόντους καινούς και πάμε στον επόμενο. Ποδαράκι και δίπλα άλλο ένα. 2 αλυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 2 πόντους, στον τρίτο πόντο ποδαράκι. Άλλο ένα δίπλα. Δύο αλυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 2 πόντους, πάμε στον τρίτο και κάνουμε ποδαράκι. Στο διπλανό πόντο άλλο ένα. Αυτό είναι το σχέδιό μας. 2 ποδαράκια, 2 λυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 2, ξανακάνουμε 2 ποδαράκια. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς και θα τα πούμε για την επόμενη. Για να είναι σωστή η πόντη μας, θα πρέπει να έχουμε 3 πόντους που κάνουμε τα 3 κρυανά μας ποδαράκια. Έτοιμη σειρά αυτή. Πάμε και για τη δεύτερη και τελευταία σειρά που έχω να σας δείξω. Μία λυσίδα στον αέρα. Και κατευθείαν στον πρώτο πόντο άριχτο. Και συνεχίζω με άριχτα. Σε όλη τη σειρά κάνω άριχτα. 60 πρέπει να μας βγούνε. 2 κάνω στο κενό μέσα, γιατί 2 αλυσίδες είχα ρίξει, 2 πάνω στα ποδαράκια μου. Ευτυχώς που δεν σας δείχνω τίποτα περίεργο, γιατί όπως πάντα βγήκα από το πλάνο. Να το. Στην καλή πλευρά λοιπόν του πλεκτού μας, μόνο άριχτα. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτές τις 2 σειρές θα επαναλαμβάνουμε. Δείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 τετραγωνάκια θα δημιουργήσετε. 10 σειρές με τα τετραγωνάκια. Δημιουργήστε λοιπόν αυτές τις σειρές, επαναλαμβάνοντας τις 2 σειρές που σας έδειξα, και όταν τελειώσουμε τις 10 σειρές θα ξανανοίξω το βίντεο για να πλέξουμε αυτές τις 4 τελευταίες σειρές που είναι τα κοψίματά μας και μειώσεις μας. Ολοκλήρωσα λοιπόν τις 10 σειρές με τα τετραγωνάκια, 14 τετραγωνάκια σε κάθε σειρά για 10 σειρές. Είμαστε από την καλή πλευρά του πλεκτού μας. Έχω ολοκληρώσει τις σειρές μου στην καλή πλευρά και πάμε να κάνουμε μαζί τις 4 τελευταίες σειρές.
μία λυσίδα και γυρίζουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κανονικά στην ανάποδη πλευρά με το σχέδιό μας. Τρία ποδαράκια. Για 6 τετραγωνάκια. Τον τελευταίο πόντο από το έκτο θα τον κάνω με μισό ποδαράκι. Συνεχίζω δίπλα με άριχτα. Τα δύο μεσαία τετραγωνάκια του πλεκτού μου δεν θα κάνω τίποτα, κάνω άριχτα για να τα περάσω. Έξι άριχτα για τα δύο μεσαία λοιπόν τετραγωνάκια και συνεχίζω μισό ποδαράκι και ποδαράκι κανονικό. Συνεχίζω. Είναι αυτό που έκανα εδώ. Καθρέφτης η δουλειά μου. Συνεχίζω λοιπόν για να ολοκληρώσω τη σειρά με τα 6 κουτάκια. Όπως ξεκίνησα. Έφτασα στο τέλος της σειράς, κάνω τα 3 ποδαράκια. Πάμε. Γυρίσαμε κανονικά για να κάνουμε την καλή πλευρά τη σειρά με τα άριχτα. Έφτασα στο τελευταίο, στο έκτο. Άριχτο και σταματώ. Μία λυσίδα και γυρίζω. Εδώ είναι το σημείο που θα χωρίσω τα δύο κομμάτια της τσάντας. Δύο ποδαράκια και ξεκινάω τα κουτάκια μου. Πάλι το ίδιο, 6 κουτάκια πρέπει να δημιουργήσω. Νάτε και αυτή η σειρά μας. Η σειρά με τα άριχτα. Για να μου σβήσει όμορφα, επειδή θέλω να αρχίσω τις μειώσεις, στο τελευταίο άριχτο κάνω βουβό. Πάμε, γυρίσαμε. Ένα ποδαράκι. Λοιπόν, επειδή θέλω να αρχίσω να κάνει καμπύλη, παραλείπω το βουβό που έκανα και κάνω στο άριχτο ένα ποδαράκι. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι μειώσεις μου. Αντί για δύο θα είναι ένα. Το βουβό που έκανα ήταν για να αρχίσει να σβήνει γλυκά. Πάμε για την επόμενη. Είμαστε στη σειρά με τα άριχτα. Ξεκινάω με βουβό. Προσοχή, βουβό. Και το τρίτο θα είναι κανονικά άριχτο. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν, επειδή θέλω και εδώ στην άκρη της τσάντας μου που έχει την καμπύλη να κάνω καμπύλη, δεν κάνω 3 άριχτα, κάνω 2 βουβά και 1 άριχτο. Να δείτε. Mm.
δείτε αυτό το τελείωμα. Γιατί να μην κάνω με βουβά και εγώ την καμπύλη μου στο πλεκτό. Οι δύο τελευταίες σειρές λοιπόν, κάνοντας στις δύο τελευταίες σειρές λοιπόν, κάνοντας βουβά στην άκρη και όχι πόντο κανονικό, θα μου κάνει καμπύλη, θα γίνει πιο κοντό. Εδώ λοιπόν που θέλω να κάνω στην επόμενη σειρά ένα τετραγωνάκι λιγότερο, θα σβήσω με τα άριχτά μου. Σταματάω λοιπόν, μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και πάω για την τελευταία μου σειρά που έχει ένα τετραγωνάκι λιγότερο. Άρα δεν μπαίνω στο τελευταίο και μπαίνω κανονικά εκεί που είναι να κάνω τα δύο ποδαράκια όπως είναι στην αποκάτω σειρά. Νάτι. Συνεχίζω αυτή τη στήλη, την κολόνα. Δύο λυσίδες στον αέρα και κάνω το κουτάκι μου. Φτάνοντας στο τέλος, στους τρεις τελευταίους πόντους, κάνω μισό ποδαράκι, αντί για ολόκληρο, άριχτο και άριχτο. Δείτε, καμπύλη από εδώ, καμπύλη και από εδώ. Απλά με άριχτα και βουβά. Δεν θα κάνω την τελευταία σειρά που είναι η σειρά με τα άριχτα. Το αφήνω έτσι, γιατί θα την κάνω την τελευταία σειρά, πλέκοντας πάλι από την καλή πλευρά, όλο και με τα δύο κομμάτια, κάνοντας δηλαδή τη στεφάνη μου την τελική. Το κόβω λοιπόν το νήμα και σταματάω εδώ. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτές τις τελευταίες τρεις σειρές. Ό,τι κάναμε σε αυτές τις σειρές θα το κάνουμε και από εδώ, καθρέφτης. Εγώ πλέκω και την ουρά, το νήμα μέσα, για να μην έχω μετά να στερεώνω κλωστές. Πάμε λοιπόν όλη μας τη σειρά με άριχτα, γιατί είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν και αυτή την πλευρά. Είμαστε στην ανάποδη πλευρά και κάνουμε τη σειρά με τα κουτάκια μας. Πάμε για το τελευταίο. Δύο ποδαράκια, όπως την άλλη σειρά. Γυρίζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να αρχίσουμε να κάνουμε το σβήσιμο, για να μειώσουμε τετραγωνάκι. Άρα, εδώ που ξεκινήσαμε τη μείωση, κάνουμε ένα άριχτο και συνεχίζουμε κανονικά. Η επόμενη σειρά είναι αυτή που έχουμε το ένα ποδαράκι, που σβήνουμε. Επειδή όμως από αυτή την πλευρά δεν ξεκινάμε με το ένα ποδαράκι, θα καταλήξουμε με το ένα ποδαράκι.
ένα ποδαράκι και σταματάμε. Είναι αυτό το κομμάτι. Γυρίζουμε. Ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε κανονικά. Δύο άριχτα πάνω στα ποδαράκια μας. Φτάνοντας στο τέλος, δεν ξεχνάμε ότι κάνουμε άριχτο, βουβό και βουβό. Το θυμόσαστε για την καμπύλη? Βουβό και βουβό. Νάτε και η καμπύλη μας. Άριχτο πάνω στο βουβό, άριχτο, μισό ποδαράκι. Έτσι κάναμε και στην άλλη πλευρά. Και το κουτάκι μας. Ό,τι κάναμε και εδώ λοιπόν. Μισό ποδαράκι ξεκινήσαμε, με μισό θα καταλήξουμε. Ποδαράκι, ποδαράκι, μισό. Τελειώνουμε λοιπόν από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Εγώ κόβω και τις ενώσεις μου. Δεν ξεχνάμε να κάψουμε το νήμα μας λίγο. Σταματάω λοιπόν εδώ. Στερεώνω. Μετά θα γίνει περιμετρική σειρά, είπαμε, από την καλή πλευρά. Αφού κάνετε και το δεύτερο κομμάτι σας με τον ίδιο τρόπο, θα ξεκινήσουμε μετά και θα κάνουμε γύρω-γύρω την περιμετρική σειρά. Νάτε, γύρω-γύρω. Είναι η σειρά που θα μου δέσει τη δουλειά μου όμορφα και θα στρώσει το πλεκτό μου. Ό,τι κάναμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, το κάνετε ξεκινώντας τώρα το δεύτερο. Αφού λοιπόν το ολοκληρώσετε και το δεύτερο, πάμε να κάνουμε και τη στεφάνη. Στον πρώτο πόντο μπαίνω. Και ξεκινάμε από αυτή την πλευρά τα άριχτα. Μην ξεχνάτε, στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ποδαράκι σε κάθε σειρά, άρα δύο άριχτα πρέπει να κάνουμε σε κάθε ποδαράκι. Όταν θα φτάσουμε εδώ, επειδή εδώ είναι μόνο άριχτα, ένα άριχτο σε κάθε σειρά. Είναι ο κανόνας. Είναι ο κανόνας που τηρούμε σε όλα τα πάνελ που κάνουμε την περιμετρική σειρά της στεφάνη. Εδώ είναι η σειρά με τα άριχτα, ένα άριχτο, δύο άριχτα στη σειρά με τα τετραγωνάκια, ένα άριχτο στη σειρά που είναι η σειρά με το άριχτο. Για να μας βγει ίσιο και στρωτό λοιπόν, τηρούμε τον κανόνα μας. Δύο σε κάθε σειρά με το σχέδιο, ένα στη σειρά με το άριχτο. Δύο, ένα. Κάντε μου λοιπόν τη στεφάνη, να φτάσουμε στην καμπύλη και να ανοίξω και εγώ το βίντεο να την κάνουμε μαζί. Έφτασα λοιπόν εδώ, δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο, απλά δίνω προσοχή ώστε να μου γίνει ίσια και εδώ. Ούτε να μου τραβήξει, ούτε να μου κάνει καμπύλες. Θέλω να στρώσει όμορφα. Μόνο του με οδηγεί λοιπόν που θα βάλω τα άριχτά μου.
φτάνω και στα κανονικά άριχτα, συνεχίζω. Δείτε, είχα κάνει που είχα κάνει τα κοψίματα, το στρώνω και με την άριχτη σειρά και δείτε πόσο ωραία θα γίνει η καμπύλη μας. Θα λοιπόν επάνω, στην πάνω σειρά και απλά συνεχίζω να κάνω τα άριχτα που πρέπει. Η μόνη διευκρίνηση που θέλω να σας κάνω είναι ότι ούτε σε αυτές τις γωνίες, ούτε σε αυτή έκανα αυτό που κάνουμε πάντα στα πάνελ, δηλαδή τρία άριχτα για να γυρίσουμε. Καμπύλη το έκανα, συνέχισα χωρίς να κάνω έξτρα άριχτα. Δεν θέλουμε να κάνει γωνία το πλεκτό μας, το θέλουμε έτσι γιατί έτσι κατεβαίνει και η τσάντα μας. Συνεχίστε μου λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, γύρω γύρω. Χωρίς να κάνετε έξτρα πόντους στις γωνίες. Έφτασα λοιπόν και εγώ στο τέλος και κλείνω με ένα βουβό. Αυτό ήτανε. Δεν υπάρχει κομμάτι πάνελ που θα πλέξω και δεν θα κάνω περιμετρική σειρά. Πιστεύω ότι χωρίς αυτή τη στεφάνη το πλεκτό δεν στρώνει. Λοιπόν, επειδή είμαι γνωστή νηματοφάγος, από τα δύο καρούλια μου περίσεψε μόνο αυτό το νήμα. Γι' αυτό δεν θα ενώσω με βελονάκι, επειδή παίρνει τριπλάσιο νήμα από ό,τι θα πάρει τώρα με την ένωση με τη βελόνα. Και επειδή πιστεύω ότι δεν θα με φτάσει το νήμα μου, θα ενώσω με βελόνα. Πάμε λοιπόν, καλή με καλή. Από την ανάποδη πλευρά λοιπόν θα ενώσω. Το διπλώνω ακριβώς στη μέση, εκεί που ξεκίνησα. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, για να μην μου στρίψει πλέκοντας, να μην μου τραβήξει το πλεκτό στην ένωση, θα το ισιώσω από τώρα εγώ. Τα τετραγωνάκια με βοηθάνε να το κάνω λόγιο και θα το πιάσω κιόλας. Το σταθεροποιώ λοιπόν με αυτά τα πιαστράκια μου εγώ. Όποια κυρία θέλει το κάνει για περισσότερη σιγουριά, για να μην στρίψει. Όποια δεν θέλει απλά ενώνει. Ο τρόπος που θα ενώσω είναι η πίσω θηλιά από το ένα κομμάτι και η πίσω θηλιά από το μπροστινό κομμάτι και η βελονιά με άνδρος. Από εκεί που βγαίνω, εκεί ξαναμπαίνω. Πιάνω μόνο τις δύο εξωτερικές θηλιές και μπαίνω από εκεί που βγήκα.
Να το, μόνο τις 2.000. Δεν ήθελα να κόψω το νήμα μου για να μην έχω να στερεώνω και να χάνω νήμα. Και είναι πολύ μακρύ τώρα αυτό. Ενώστε μου λοιπόν αυτά τα δύο κομμάτια και τα λέμε όταν κάνουμε την ένωση. Αυτό είναι. Το πανεύκολο κομμάτι θα γίνει αυτή η υπέροχη τσάντα. Θα το γυρίσουμε από την καλή πλευρά. Δείτε την ένωση. Ωραία, ε? Και εδώ μέσα θα βάλω τώρα την τσάντα. Τη στρώνουμε όμορφα για να οριοθετήσω λοιπόν τον πάτο μου και τα κομμάτια. Εγώ πάλι θα πιάσω το πλεκτό με την τσάντα, με τα πιαστράκια μου. Βλέπετε ότι τεντώνω το πλεκτό μου, γιατί όπως σας είπα, οι μετρήσεις που έκανα και οι σειρές είναι για να είναι τεντωμένο το πλεκτό, να δείξουν τα τετραγωνάκια μας. Προσέχουμε, ραφή με ραφή. Πάμε και από εδώ. Τεντώνουμε και στρώνουμε. Εδώ λοιπόν θα ράψουμε κανονικά με την κλωστή και με τη βελόνα, με το νήμα και τη βελόνα. Δείτε, να ο πάτος μου. Και αυτά τα πλαϊνά, δείτε πόσο εύκολα θα τα κάνουμε. Τα διπλώνουμε, πριν ράψουμε την τσάντα θα γίνει τώρα αυτό, και θα πιαστούν εδώ με αυτά τα ποδαράκια που έρχονται μαζί με το kit. Αυτά είναι διχάλα. Θα περάσουμε λοιπόν το ποδαράκι από τη μία, θα το βγάλουμε και θα τα ανοίξουμε ώστε να μαγκώσουμε τα δύο κομμάτια το πλεκτό. Αφού λοιπόν βάλουμε και τα πλαϊνά ποδαράκια, στο τέλος ράβουμε και η τσάντα μας είναι έτοιμη. Δείτε πόσο ωραίο φαίνεται τώρα τεντωμένο, δείτε την εφαρμογή του. Δεν κάνει πουθενά κοιλιά. Είναι σούπερ το κομμάτι. Η πλαϊνή μας ραφή έχει στρώσει υπέροχα. Η τσάντα αυτή είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Είναι για να μας ανοίγει η διάθεση. Έτοιμοι φίλες μου. Δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Μία μεγάλη τσάντα, δείτε χώρο που έχει μέσα, το τσεπάκι της, πόσο περιποιημένη είναι. Μουσική
στιβαρή τσάντα, με πολύ γερά χερούλια. Και όπως σας είπα και από την αρχή, βγαίνει σε απίθανους χρωματικούς συνδυασμούς. Επιλέξτε τον δικό σας και κάντε τη τέλεια τσάντα. Η Clear Bag λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα είναι το must του καλοκαιριού, θα φορεθεί πολύ, με όλους τους τρόπους και με όλα τα ντυσίματα. Χαίρομαι λοιπόν που έχω και εγώ τη δική μου Clear Bag. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα που μου την έστειλε και το Hattie Brand. Τα υπέροχα υλικά της, για άλλη μια φορά, με έκαναν χαρούμενη. Μην ξεχάσετε να πάρετε και το μικρό τσαντάκι Clear. Πλέξτε το, βάλτε το μέσα στην τσάντα σας και αλλάξτε τη διάθεσή σας. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο, πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία. Καλό Πάσχα, φίλες μου!